ξεκινήσουμε πρώτα με τις ερωτήσεις για τον Αντρέβη Ειρήνια και συνέχεια θα περάσουμε στις ερωτήσεις για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Έλα, Δημήτρη. Αντρέ, κάτι γενικό, όχι συγκεκριμένα για το παιχνίδι. Με όλη την εμπειρία σου, η ομάδα φέτος σε τι επίπεδο έχει καταφέρει να φτάσει στη διαχείριση Τετάρτης Κυριακής, Πέμπτης Κυριακής. Αν θεωρείς ότι ήταν ένα πρόβλημα εκεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο και πλέον το έχει φέρει σε καλό επίπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι και από την αρχή ήταν δύσκολο, όχι μόνο τη διαχείριση τα παιχνίδια, αλλά γενικά τα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πλέον είμαστε σε μια πολύ καλή φάση, όπως να διαχειριστεί τα παιχνίδια και με τους παίκτες που έχουμε, αλλά όλα γενικά, τα αποτέλεσμα βγαίνουν και συνεχίζουμε έτσι. Αυτό θέλουμε ως ποδοσφαιριστής και ως σύλλογο, να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή ή Πέμπτη Κυριακή. Εγώ θεωρώ ότι... Εγώ ήθελα τις Τετάρτες ή Τρίτες, αλλά αυτό... έχουμε, αυτό θέλουμε να πάμε το πιο μακριά μπορούμε και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δίνουμε το καλύτερο τον αυτό μας για να μπορούμε να έχουμε πρώτα αύριο ένα καλό αποτέλεσμα και μακάρι να μπορούμε να περάσουμε την επόμενη φάση. Ο Κώστας. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει πορεία σε ένα θεσμό που είναι παρόμοιος με αυτό του Conference League τώρα, δηλαδή ζευγάρια αγώνων για να προχωράσει στην επόμενη φάση. Πόσο βοηθάει αυτή η εμπειρία, δηλαδή πόσο ξέρετε πώς να διαχειριστείτε, ας πούμε, ζευγάρια αγώνων και αν υπάρχει και κάτι που το κρατάτε ως μάθημα από, το μάτς με τη, από τα δύο μάτς με τη Midland. Αν δηλαδή και από εκεί παίρνετε κάποια στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε τώρα με τη Γάνδη. Έχουμε μάθει. Νομίζω ότι τα αποτέλεσμα τουλάχιστον φέτος δείχνουν ότι έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα ζευγάρια, αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Γράψαμε ιστορία να φτάσουμε στους 16. Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράψουμε ιστορία. Και να σας απαντήσω γιατί για τη Midland είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τη συγκέντρωση, γιατί είναι δύο παιχνίδια. Το πρώτο είναι αύριο και είμαι σχεδόν σίγουρο ότι το αποτέλεσμα στα τα δύο παιχνίδια, την πρόκριση θα τελειώσει στο Βέλγιο. Η Ελένη και μετά ο Στέργιος. Αντρέ, καταρχάς ένα σχόλιο για τη Γάνδη, έτσι όπως την έχετε μελετήσει αυτές τις μέρες και μία ερώτηση έτσι περισσότερο μέσα από τη δική σου εμπειρία. Αν παίζει ρόλο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, παίζει ρόλο των αγώνων, δηλαδή ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στη Τούμπα, αν είναι πιο αγχωτικό για εσάς για ένα αποτέλεσμα ενδεχομένως. Την πρώτη ερώτηση. Γιατί Γάνδη, είναι μία ομάδα... Έχει έξι συνεχόμενες νίκες, οπότε είναι μια ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση σίγουρα. Είναι μια ομάδα να φτάσει τους 16 ή υπάρχει ποιότητα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ένταση, μια ομάδα πολύ δυνατή. Ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε, έχουμε δουλέψει αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι του αυριανό. Την εμπειρία είναι... Αυτό θέλουμε, να έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε αυτά τα παιχνίδια συνεχόμενοι. Έχουμε έμπειρη ομάδα, έχουμε αρκετούς παίκτες που μπορούμε να βοηθήσουμε και να έχουμε αυτή τη σερή, τα σερή παιχνίδια, να είναι όλοι έτοιμοι, να είναι χωρίς τραυματισμούς, που είχαμε περάσει αρκετούς, οπότε νομίζω ότι αν είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας, μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε και παραπέρα. Καλησπέρα, Αντρέ, και καλή επιτυχία. Στην προηγούμενη θητεία σου στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε η ομάδα ευρωπαϊκό αγώνα άνοιξη, αν και τώρα ο καιρός δεν πολύ θυμίζει άνοιξη. Πώς το περιμένεις εσύ προσωπικά? Είναι κάτι και για την ομάδα πρωτόγνωρο και για εσάς τους παίκτες, αλλά επειδή ήσουν και στην προηγούμενη ομάδα που προσπάθησε να πάει στους 16 του Europa League, δεν τα κατάφερε. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι?
περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μία ομάδα όπως είχε πριν, με πολλή ποιότητα, με ένταση, με αυτοπεποίθηση, με τα αποτέλεσμα που έχει τα τελευταία. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε δουλέψει αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε ως σύλλογο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνηθίσει σε αυτό το περίοδο να παίξει παιχνίδια, αλλά αυτό ονειρευόμαστε όλοι ως ποδοσφαιριστής, να έχουμε αυτή σερή παιχνιδιών. Οπότε είμαστε έτοιμοι, θέλουμε αυτό και θέλουμε να φτάσουμε πόσο μακριά μπορούμε. Ο Αντώνης. Καλησπέρα. Πρέπει να την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτά τα χρόνια αυτή την ερώτηση, αλλά επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ο καιρός δεν είναι καλός, η θερμοκρασία θα είναι ίσως και μικρότερη από τη τιμή της βενζίνης. Τι τούμπα περιμένεις αύριο? Ζεστή. Να μας μπορέσουν να μας ζεσταίνουν. Άλλο είναι να παίξεις με φύλατους, άλλο είναι να παίξεις χωρίς φύλατους. Και όλοι μας ξέρουμε τι κλίμα υπάρχει στη Τούμπα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλω να έχουμε τους φύλατρους δίπλα μας, να μπορούν να βοηθήσουν και αυτούς για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Κώστας. Αντρέ, αισθάνεστε και λίγο πρέσβης του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες οι ελπίδες για να ξανακερδίσει η Ελλάδα 15η θέση και μία επιπλέον θέση στο Champions League έχουν πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ. Είναι και φαντάζομαι ένα εξτρά κίνητο αυτό, γιατί αν βρεθούμε πάλι με δύο ομάδες στο Champions League, αυτό βοηθάει κυρίως τον ΠΑΟΚ που είναι κορυφή τα τελευταία χρόνια. Εμείς γράψαμε ιστορία. Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράψουμε. Πρώτοι αμάς ως ομάδα, ως παίκτης. Και φυσικά αν θα μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα, τη Ελλάδα να μπει στη 15η θέση και να κερδίσει Champions League ακόμα μια ομάδα ή στην Ευρώπη, φυσικά θα μου αρέσει αυτό να βοηθήσω και μακάρι να γίνει αυτό. Αντρέ, προμηνών σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ ο προπονητής είχε πει ότι αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμη δική μου. Τώρα με ένα σερί 20 παιχνιδιών και μόλις μία ήττας με τη Μίδη Βίλα που τελικά δεν κόστησε και μιας και τον έχεις δίπλα σου και είσαι αρχηγός, μπορείς να πεις ότι πλέον η ομάδα είναι του Λουτσέσκου ή έχει ακόμη δρόμο? Έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε ακόμα. Η ομάδα Λουτσέσκου έχει συνηθίσει να κερδίσει. Θέλουμε να συνεχίζουμε έτσι. Κάθε μέρα μαθαίνουμε πράγματα, κάθε μέρα τον αυτού μας. Εντάξει, φυσικά δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που είμαστε στις αρχές ή στο Δεκέμβριο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε και μπορούμε να δείχνουμε ο καθένας κάτι παραπάνω. Το γκολ με τη Μίντιλαντ, Αντρέ, ήταν το 11ο που πέτυχες, 9 με τον ΠΑΟΚ, 2 με τη Βόλφσμπουργκ. Ήταν το καλύτερο ή θυμάσαι κάποιο άλλο πιο σημαντικό? Στην Ευρώπη με βελγική ομάδα. Μακάρι να μπορέσω αύριο να συνεχίζω αυτό το σερί. Έχω παίξει και Champions League με Γκάντι στην Champions League. Μακάρι να έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Αντρέα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Bye. Γεια σου, Αντρέ. You should have managed to finish faster and me now to go home. 8 minutes. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Καρούλης, ναι. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα και καλή τύχη αύριο. Γενικώς στα παιχνίδια. Χθες ο Εσίτη έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Λουτσέσκο είναι ένας προπονητής που οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να πέφτουν στη φωτιά για αυτόν. Θυμάμαι τις σφιγμένες γροθιές μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίκτη λιγότερο.
αισθάνεται ότι πλέον υπάρχει τέτοιο πνεύμα στα αποδυτήρια που αυτή την περίοδο πραγματικά πέφτουν σε οποιαδήποτε φωτιά επέκταση. Yesterday, Ziti gave an interview in the Hungarian media stating that the players of Lucescu are ready to go in fire for him. Showing also after the game with AEK, you celebrating with your fists strong and wide open. Do you believe that in this particular moment the players are really ready to go for any inside any fire for you? But I want a lot the players to go on fire for the team. Θα ήθελα πολύ οι παίχτες να πέφτουν σε οποιαδήποτε φωτιά για την ομάδα. And for this we try a lot to convince everyone that the team is more important than every person. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να πείσουμε τον καθένα εδώ πέρα ότι η ομάδα είναι η πιο σημαντικότερη πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο. My huge satisfaction is to see everybody, players that enter, players from beginning, players that enter from the bench, players that are outside, on the bench or on the stands, to participate, because at the end a victory is the victory of all the group. When it is a negative result, everybody is involved. Η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου είναι να βλέπω τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αυτούς που βρίσκονται στην κερκίδα, αυτούς που βρίσκονται στον πάγκο, πραγματικά να χαίρονται και να πανηγυρίζουν οποιαδήποτε νίκη, γιατί και σε ένα κακό αποτέλεσμα όλοι συμμετέχουν ουσιαστικά. So in my way of understanding things in football, the players that enter on fire for the coach, practically enter on fire for the team. Οπότε, στο δικό μου τρόπο σκέψης και στον τρόπο που κατανοώ το ποδόσφαιρο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι διατεθειμένος να πέσει στην φωτιά, όπως λέτε, για τον προπονητή του, σημαίνει ότι είναι διατεθειμένος να πέσει στη φωτιά για την ίδια την ομάδα. And because the coach finally represents the team, but and this is the first step for a team to become winner. Ο προπονητής είναι αυτός που εκπροσωπεί ουσιαστικά την ομάδα, οπότε αυτό είναι το βήμα, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει μια ομάδα για να μπορέσει να γίνει νικήτρια. They finished the questions before, so. Από την πρώτη μέρα ξέρουμε ότι θέλει να παρουσιάζει μια ομάδα που θα κυριαρχεί, θα κάνει το παιχνίδι της οπουδήποτε και αν αγωνίζεται. Νιώθει ότι είναι στην κατάσταση τώρα που έχει πολλές πιθανότητες να το καταφέρει και με τη Γάνδη σε σχέση και με τα χαρακτηριστικά της Γάνδης. Πέρα το αποτέλεσμα είναι σχετικό, δεν είναι. We already know from the very first days that you want to show a team, to present a team that will be dominant no matter in which stadium will play, no matter which opponent will be in front of them now, playing against Ghent. PAOK has the same thinking, considering that Ghent is in a level that PAOK can overpass in this moment. Look, yes, this it has been our mentality, our coaching mentality, and we try to pass this message to our group. This is a matter of time to improve, to understand. And when we are saying about dominating everywhere and have this mentality, we mean really to enter inside of the pitch with the strong will and determination to win that game. Sometimes you can dominate your opponent, sometimes the opponent is very strong and he could dominate you, but what is important is to keep this determination to win that game no matter who is in front of you. Γενικότερα νομίζω ότι αυτή είναι η ποδοσφαιρική νοοτροπία, η προπονητική νοοτροπία την οποία έχουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε γενικότερα σε μια νοοτροπία, η προπονητική νοοτροπία την οποία έχουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε γενικότερα σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ότι λέμε ότι θέλουμε να είμαστε μια ομάδα κυρίαρχη σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνουμε στο γήπεδο με θέληση, με αποφασιστικότητα. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν στιγμές και παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος θα κυριαρχήσει τον αντίπαλο, αλλά θα συμβεί και το αντίθετο. Το πιο σημαντικό σε όλο αυτό το κομμάτι είναι να μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, να κερδίσεις οποιοδήποτε παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η γενικότερη νοοτροπία και έτσι μεταφράζεται όλο αυτό. We can control the games and this we want.
to control the games by having the ball, by creating from moving the ball, but at the same time we can speak about controlling the game even without the ball, being very compact and provoking the opponent to play as we want. And also this is a way of playing, and from all the point of view I can see a good improvement for our team since we start, since the first day of preparation until now. We are going step by step, forward and forward. Σε κάθε περίπτωση, το τρόπος που κυριαρχεί σε ένα παιχνίδι είναι είτε έχοντας την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να δημιουργήσει συνεχώς ευκαιρίες. Ένας τρόπος ακόμα να κυριαρχήσει είναι έχοντας πολύ καλή αμυντική λειτουργία, μην επιτρέποντας τον αντίπαλο να διαχειριστεί τις καταστάσεις και προσπαθώντας να το εκμεταλλευτήσω όλο αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο ένας και ο άλλος τρόπος είναι τρόποι για να κυριαρχήσεις, διαφορετικοί μεν, αλλά είναι τρόποι για να κυριαρχήσεις. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σίγουρα πολύ καλύτερα και κάθε μέρα βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο να το συγκρίνουμε με την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τη δουλειά. And so also for tomorrow game and for the next week game, it's a matter of entering very well in the pitch with strong confidence, but with a strong determination to fight for every moment of the game, for every ball, and to overpass an opponent which has experience, which represents a good football, the Belgian football. It is one of the top football in the world through their national teams, through the quality of the players. And we have to accept that in this moment Belgium is a higher position in classification in the rank of Europe. But this doesn't mean that we don't have our possibilities. And our strong points. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αυτοπεποίθηση και θέληση τόσο στο αυριανό παιχνίδι όσο και στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας, να παλέψουμε για κάθε μπάλα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο με τον δικό μας τρόπο. Έναν αντίπαλο ο οποίος είναι ένας έμπειρος αντίπαλος, η Γκέντ εκπροσωπεί μια ομάδα η οποία προέρχεται από την χώρα του Βελγίου, μια χώρα η οποία είναι παραδοσιακά πολύ δυνατή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στο FIFA ranking είναι πάρα πολύ ψηλά μέσω της εθνικής της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς δεν έχουμε τα δυνατά μας σημεία και θα προσπαθήσουμε να τα εκμεταλλευτούμε στο έπακρο για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν βλέπει το ζευγάρι ισορροπημένο ή αν βλέπει μια ομάδα να έχει έστω ένα μικρό πλεονέκτημα λόγω εμπειρίας, ποιότητας, σειρά αγώνων. Και η δεύτερη δεν είναι ποδοσφαιρική, αλλά είναι για ένα ζήτημα νομίζω σημαντικότερο από τον αθλητισμό. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει βοηθήσει ο coach πρόσφυγες από την Ουκρανία να έρθουν στην Ελλάδα. Αν το επιβεβαιώνει και αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Two completely different questions. One considering the football aspect. If you believe that the pair Gent-Pauk is a balanced pair in this moment, or do you believe that other factors affect it, such as the experience of Gent, the series of games that first we play home and after away. First, your comment about this question. Every detail is important in this kind of games. I will not say that Gent is an advantage or PAOK is an advantage in this double game situation. We start 50-50, as always in these situations, because in football you never know. In football are important the moments when you face a game or an opponent, the situation that is created inside of your team as well inside of the other team. A lot of details. But as I said before, the most important is the determination to enter inside of the pitch and to qualify. And we have a huge determination. A huge determination, and I feel that in this moment, everything inside of the team and around the team is on in that positive way that could push a team to go forward. Σίγουρα κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη σειρά αγώνων, αλλά και με τον τρόπο που θα αναμετρηθούν οι ομάδες μετά από κάθε παιχνίδι, σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Όλες οι λεπτομέρειες μετράνε
σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να πω αν θα, ότι κάποιος είναι φαβορί, ο ΠΑΟΚ ή η Γκέντ. Σίγουρα ξεκινάμε από μια φετηρία στο 50-50 και τα πάντα θα εξελίσσονται από αυτόν τον, έχοντας αυτό ως αρχή. Νομίζω πως αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι να έχουμε εμείς την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την Γκέντ σε αυτή τη σειρά αγώνων. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και όλα γύρω από την ομάδα εξελίσσονται σε ένα πολύ θετικό βαθμό, με έναν τρόπο τέτοιον που μας δείχνει πραγματικά ότι έχουμε μια τεράστια αυτοπεποίθηση και πραγματικά με σκοπό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Even the fact that we are the only one in Greece in this moment in Europe and we represent Greece, also this push us. Ακόμα και το γεγονός πως βρισκόμαστε όντας η μόνη ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση τη δεδομένη στιγμή είναι κάτι που μας δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο έξτρα σε όλη αυτή την σειρά. The second question concerns about some stories that say that you helped some refugees from Ukraine. No, sorry, if you would like to make a comment to confirm. No, I would not like to comment about this, but I'm 150% close with the soul to the Ukrainian people. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είμαι 150% με την ψυχή μου δίπλα στον Ουκρανικό λαό. It is very hard what is happening. Very hard to accept, very hard to understand. It is unbelievable that in nowadays there is such a story and such a war. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος, να αποδεχτεί και να κατανοήσει γενικότερα το ότι στην εποχή που ζούμε υπάρχει αυτός ο πόλεμος και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται τόσο. I cannot imagine that could be such insane people in the world to provoke this kind of situations, to destroy families, to destroy lives. Δεν μπορώ να δεχτώ πως στην δεδομένη στιγμή που ζούμε υπάρχουν άνθρωποι με παρανοϊκά μυαλά τα οποία καταστρέφουν ζωές, καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες. Επανέρχομαι στα αγωνιστικά. Είπατε, coach, πριν ότι η συμμετοχή, η παρουσία του ΠΑΟΚ σε τρεις διοργανώσεις είναι θέμα γοήτρου, είναι κινήτρου για την ομάδα. Τι γίνεται όμως με τη διαχείριση του υλικού, πώς το έχεις στο μυαλό του, τη διαχείριση του δυναμικού βάσει των αγώνων Τετάρτης Κυριακής. Coming back to football aspects, you stated before that is, let's say, a privilege, let's say, a matter of pride, the fact that ΠΑΟΚ is representing Greece in this moment, that is playing in this moment in a European tournament, but what happens with the management of the games since we will continue to play on Thursdays, on Sundays, and again on Thursdays, hopefully, how do you think the management of the team in your mind in this moment? From game to game. We have to think from game to game. Tomorrow is a game, and after we'll think for the next game on Sunday, depending of all the situation that could be created in the game of tomorrow. Νομίζω ότι ο τρόπος να πάμε τη δεδομένη στιγμή είναι το παιχνίδι με παιχνίδι, ξεκινώντας με το αυριανό. Από εκεί πέρα θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί, τι μπορεί να προκύψει από αυτό το παιχνίδι και θα πρέπει να οργανώσουμε μετά το παιχνίδι της Κυριακής με βάση τον αντίπαλο που θα έχουμε και ούτω καθεξής. Yes, I know that it's not an easy situation, it's a hard one, but at the same time I can tell you that we have improved a lot, we have passed this experience already in playing Europe and the league. We arrived at this point. The team has improved a lot the understanding of how we must play, and we are very successful starting with December. I believe that we finished the second round of the league as first with more points, one point more than Olympiacos. We also achieved this qualification in Europe, and this gives us a strong confidence, forced us to use all the players almost at maximum of possibilities, having from one game to another game even 8 or 9 substitutions. And in this moment, I'm sure that everybody feels a part, is feeling a part of the team, is feeling
important, and for this reason we will help the team to go forward. It is very good also for next season, because probably next season we will have the same target, and we must be prepared from the beginning of the season in the league and in European competitions. So from every point of view, this experience that we have now is fantastic. Ξέρουμε, σε όλες τις περιπτώσεις ξέρουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ όσον αφορά την διαχείριση των παιχνιδιών, ειδικότερα μετά το διάστημα του Δεκεμβρίου, το οποίο ήταν ένα διάστημα δύσκολο για εμάς. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πράγματα κύλησαν πολύ θετικά. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους πόντους, έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό στον δεύτερο γύρο. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa Conference League, και μέσα σε όλο αυτό, καταφέρνοντας να χρησιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ στον μέγιστο βαθμό που ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω πως πήραμε το maximum γενικότερα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, αυτή η εμπειρία η οποία περνάμε, και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και για την επόμενη σεζόν, δεδομένου ότι θα ξεκινήσουμε τις ευρωπαϊκές μας διοργανώσεις και παράλληλα θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οπότε γενικότερα νομίζω πως υπάρχει ένα πολύ θετικό πρόσημο όσον αφορά την κατάσταση αυτή και την διαχείριση την οποία είχαμε. Έλα, Κώστα, και ο Δημήτρης μετά. Από ό,τι είπε πριν ο coach, αποδέχεται ευχάριστα το ρόλο του πρεσβευτή της Ελλάδος, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα. Θέλω να του ζητήσω να σχολιάσει και μία δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Μαρτίνς, που ευχήθηκε ο ΠΑΟΚ να παίρνει βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αν εν τέλει, επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος, ίσως όχι φανατικοί των ομάδων, οι ουδέτεροι, που θα είναι με τον ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι με την Ελλάδα, αν ενδεχομένως μία ευρωπαϊκή επιτυχία σε επίπεδο πρεστής να είναι ίσως και μεγαλύτερη από ένα πρωτάθλημα, από ένα κύπελο, αν αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο για το σύλλογο. They saw you before stating that you accept in a very nice way being the ambassador of Greece in this period in European football. In these terms, they would like you to comment about the fact that... I didn't say that I am the ambassador of Greek football. I said that is another reason for us to be very motivated. It's something that you feel nice inside of you. Δεν λέω ότι είμαι πρεσβευτής, δεν το είπα αυτό. I'm not the ambassador of Greek football. Λέω ότι είναι κάτι πολύ θετικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο. So in these terms that you explained, I'm proud to be here in this moment. Yes. Είμαι περήφανος για το ότι βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. In this moment, they would like you to comment about the fact that Mr. Martins, the coach of Olympiakos, stated that they wish PAOK to manage to qualify, to win, to give extra points to Greece, if you would like to make a comment about this. And the fact that most of the Greek fans of other teams, not the ultras and the most extreme fans, will be supporting PAOK in this European fight. Αν προσφέρει μια έξτρα πίεση. In if these things all in a whole give a better prestige, let's say, to PAOK, even comparing to a domestic title, the fact that PAOK can go further in Europe. Look, first of all, the coach Mr. Martins, he knows much better than everyone how important it is to have another team to make points for Greece, because of the possibility of increasing our level in classification and having better possibilities to go in different level of draws in Europe competitions, and to have even more teams in Champions League, Europe League and so on. Ο κύριος Μάρτινς αρχικά είναι ο πρώτος που γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχει άλλη μια ομάδα η οποία θα δίνει πόντους στο ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά την κατάταξή της, γιατί αυτό σου δίνει μια διαφορετική δυναμική όσον αφορά και τις κληρώσεις τις οποίες θα έχεις αργότερα, τη δυνατότητα να υπάρχει μια έξτρα ομάδα στο Champions League, καλύτερες κληρώσεις στο Europa League και ούτω καθεξής. Because at the end we have to accept that Olympiakos is from this point of view the team that brought a lot of points. Number one for Greece.
Γιατί στο τέλος θα πρέπει να δεχθούμε όλοι μας πως η νούμερο είναι ομάδα η οποία έχει φέρει πόντους στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Ολυμπιακός. And thus we are coming from behind and we have to push and to bring more, more, more and this it is to be the target. This is the next step for a club like PAOK to improve. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ερχόμαστε από λίγο πιο πίσω, μια ομάδα που προσπαθεί να δώσει και δίνει μέχρι στιγμής βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για το όνομα του ΠΑΟΚ και για τα δεδομένα του κλαμπ νομίζω ότι είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να βελτιωθούμε. And for this reason I mentioned that this experience for this year is very important and next year we will have the target to go on the same way in Europe, but to be able to manage the beginning of the season in the league and not to lose points as we did this season. But let's say that this season was a special one by transition, by a lot of things, and what is very good for us is that since December we start to be a good team. Και για τον λόγο αυτό ανέφερα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία για την δική μας την ομάδα, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην διαχείριση των παιχνιδιών, τόσο το καλοκαίρι με τα προβληματικά παιχνίδια, αλλά παράλληλα δίνοντας μας τη δυνατότητα για ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο δεν συνέβη φέτος, αλλά τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα μετά τον Δεκέμβρη. And on the other hand, I consider something normal that normal people of Greece support PAOK in this moment, because it's nice to see that one team from your country is there having the possibility of qualification, giving you the emotions that a football game could create for people. Yes, I know that are other people, ultras, that they will have the other feelings, the negative feelings. So emotions are always in football, and this is beautiful. This football is beautiful. Απ' την άλλη, θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό ο κανονικός σε εισαγωγικά κόσμος, φίλαθρος κόσμος της Ελλάδας, να βρίσκεται δίπλα σε μια ελληνική ομάδα, να προσπαθεί να πάρει αυτά τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να σου δώσουν, να σου δώσει το ποδόσφαιρο για μια ενδεχόμενη πρόκριση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και οι οπαδοί, οι πιο φανατικοί φίλαθλοι μιας ομάδας, οι οποίοι είναι φυσιολογικό να έχουν, στα πλαίσια είναι φυσιολογικό εισαγωγικά, να έχουν αυτά τα αρνητικά αισθήματα για μια αντίπαλη ομάδα. Οπότε γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι τόσο ωραίο, γιατί υπάρχει μια μίξη συναισθημάτων συνεχόμενη. Καλά, Δημήτρη. Πριν λίγες μέρες είπε ότι ακόμα και σε αυτή την πρώτη σεζόν που επέστρεψε και κυριαρχεί το rebuilding, μπορεί η ομάδα να πετύχει κάτι μεγάλο. Θέλει να μας πει τι φαντάζεται, τι ονειρεύεται, ή πιο πολύ καταλάβαμε στην Ευρώπη. Υπάρχει κάτι άλλο? Before some days you stated that even in this transitional period, this season with many difficulties, the team has the possibility to achieve something big. Would you like to say what you dream? You are more referring to this in Europe? Big journey in Europe? I dream what I dream. Ονειρεύομαι ό,τι ονειρεύομαι. Our target is game by game. Ο στόχος μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ερώτηση. 8 ερωτήσεις σήμερα, κύριος Πετρωτός. Έλα, Κώστα, τελευταία. This is a private interview, at the end. Χωρίς να θέλουμε να μπει τώρα σε ανάλυση, εντάξει, γιατί είναι τα πλάνα του. Πόσο διαφορετική είναι η Midland με τη Γάντι, με τη Midland σαν ομάδες, και άρα και η προσέγγιση των αγώνων. Without asking for a deep analysis, how different is Midland comparing to Ghent, and how different is the approach in general? No, I don't like to make. It's not fair for a coach to make comparisons between teams. But what can I tell you that every team has strong points. Has points from which you should take advantage, especially at this level. Be sure that every player is very motivated. Every player will give everything to get the qualification, because it's something important in career of a player, of a coach. So
As I said before, there are a lot of factors that will affect the final result. What I can tell you, other aspect, is that really I feel a very strong moment for us in today. Δεν είναι δίκιο για κανένα προπονητή, νομίζω, να κάνω μια οποιαδήποτε σύγκριση. Δεν θα ήταν σωστό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα, και αυτό αφορά και τη Midland και την Γάνδη, η κάθε ομάδα έχει τα δυνατά της σημεία και η κάθε ομάδα έχει τα δύναμά της, τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο καθένας σε αυτή τη σειρά αγώνων. Το κίνητρο των ποδοσφαιριστών είναι στο υψηλότερο επίπεδο, το κίνητρο όλων γύρω από μια ομάδα είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, οπότε υπάρχουν λεπτομέρειες που αναφέραμε και πριν, οι οποίες κάνουν πραγματικά τα παιχνίδια εντελώς διαφορετικά, χωρίς να έχει σημασία το τι θα πούμε εμείς. Αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή εγώ είναι ότι γενικότερα είναι μια πολύ καλή στιγμή για εμάς, μια πολύ δυνατή στιγμή, και θέλω να μείνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.